Φίλες και φίλοι, γεια σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό. Μέσα από το δορυφόρο μας παρακολουθείτε. Και μπορεί έτσι η ζέστη να διαδέχεται η μία μέρα την άλλη, και ακόμα πιο ζεστό καλοκαίρι και ακόμα πιο ζεστές ημέρες. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς δροσιζόμαστε γιατί έχουμε τέτοια πλάνα. Οπότε αυτά είναι από μόνο τους πολύ δροσερά. Αλλά από την άλλη, δροσιζόμαστε γιατί έχουμε και πάρα πολύ ωραία θέματα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Και βεβαίως, μην ξεχνάτε ότι για άλλο ένα καλοκαίρι, για άλλη μία σεζόν, αυτό είναι το φωσφοριζέτο. Μιλάμε ότι λάμπη. Ναι, μπάμπι μου. Το όνομα μπάμπη δεν θα μου πήγαινε καθόλου, Καθόλου όχι. Λοιπόν, και έχω να σας πω ότι παρόλο του ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κρίση και ενόψη καλοκαιριού, και πάρα πολλούς φίλους και φίλες ακούμε και διαβάζουμε ότι δυσκολεύονται λιγάκι. Πώς θα πάμε και πάνε οι παραλίες, και ας βάλουμε καμιά φωτογραφία από παραλία, γιατί δεν μας βλέπω να πηγαίνουμε φέτος και από εδώ και από εκεί, ενόψη νέων μέτρων, ενόψη προλογικών δηλώσεων. Δεν έχει λόγο όμως ο κόσμος να στεναχωριέται, είμαστε εμείς εδώ. Αυτό ακριβώς, και αυτό είναι βεβαίως και το, αν το θέλεις, το ευαίσθητο σημείο της εκπομπής αυτής. Πρόσεξε όμως για σήμερα δύο σούπερ τυχεροί που θα πάνε. Γιατί τους έχουμε συνειδήσει να πηγαίνουν στην Άνδρο, να πηγαίνουν στην Άξο, να πηγαίνουν στην Τίνο. Έτσι. Τώρα όμως θα τους στείλουμε στο πανέμορφο Ναύπλιο. Και εκεί πέρα θα ζήσουν όπως δεν έχουν ξαναζήσει. Δύο σούπερ τυχεροί από εσάς. Θα πάτε στο πανέμορφο Ναύπλιο και συγκεκριμένα στην Ασίνη Ναυπλίου, σε έναν καταπληκτικό πολυχώρο που θα πάμε και εμείς για να εδώ γίνουμε παιδιά. Το ζήσε εδώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κολένη Γιάννη. Ένα εξαιρετικό χώρο. Εξαιρετικό χώρο. Και μαγειρεύουν και εκπληκτικά. Γιατί είναι όλα σπιτικά γι' αυτό. Είναι μαγικά. Με σπιτικότα το πρωινό. Ξέρεις τι σημαίνει να σηκώνεσαι 10 η ώρα και να πηγαίνεις και να σου κάνει εκείνη την ώρα και την πίτα και τον μπουρεκάκι και το ψωμί φρέσκο. Και τα φρέσκα σου αυγά. Και, γιατί οι μαρμελάδες και όλα αυτά που είναι χειροποίητα που τα βάζεις. Και μάλιστα να τρως το πρωινό σου δίπλα στην πισίνα. Δίπλα ο παιδότοπος για να παίξουν τα παιδιά, δίπλα η καφετέρια για το βράδυ να έχεις ένα κοκτέιλ μπαρ, κάτι έτσι ήρεμο. Ένα εξαιρετικό εξωτερικό μπαράκι. Βεβαίως, και όλα αυτά μόλις 5-7 λεπτά από τον Ναύπλιο, αλλά μπορείς από εκεί να αποδράσεις κυριολεκτικά σε όλη την Αργολίδα και όχι μόνο. Ζήσε εδώ λοιπόν για να ζήσετε μοναδικό τριήμερο εντελώς δωρεάν από την εκπομπή μου πεις, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γκολέμη Γιάννη που για άλλη μια χρονιά, γιατί και παίξαμε πάει και για εκπομπές εκεί. Βεβαίως. Είναι κοντά μας και φέτος θα πάμε για τα παιδιά μας, για να παίξουν τα παιδιά, να κολυμπήσουν και τα λοιπά. Και εμείς βέβαια θα κολυμπήσουμε. Δεν είμαστε εμείς παιδιά, αν μη τι άλλο, εμείς είμαστε παιδιά. Πιάσε κόκκινο. Κόκκινο εδώ. Κόκκινο, λοιπόν, περίμενε να κάνω και την ευχή κύριε τηλεθεατή μου. 1, 2, 3, φλοκ. Εντάξει, δεν έκανε ευχή σήμερα. Προλαβές, γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα το πούμε. Αμάρπια. Λοιπόν, δεν πειράζει. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία εκπομπή και πάρα πολύ ωραία θέματα πέραν από τα δώρα μας. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα πολύ αθλητικό. Θα σας πω τι και πώς που εσείς έχετε ζητήσει, αλλά και βεβαίως που έτσι πριν φτάσουμε στο καλοκαίρι και ενώψη καλοκαιρινών μεταγραφών και ενώψη που γίνονται πολλές συζητήσεις, να μάθουμε πολλά πιο ιδιαίτερα θέματα, να κάνουμε ένα focus στο football player. Wow. Και αμέσως μετά. Εσύ παίζεις και καλή μπάλα. Εγώ παίζω πολύ καλή μπάλα, αλλά βάζω και πολύ καλά γκολ. Καμιά φορά σκίζω και τα δίχτυα. δηλαδή, καμιά φορά πάντα. Να λέμε και την αλήθεια τώρα, μην μακρηγορούμε. Λοιπόν, αλλά αμέσως μετά προσέξτε σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Επειδή οι μικροί μας φίλοι, τα τετράποδα, και εκείνοι σκάνε και εκείνοι νιώθουν όλο αυτό το τρίχωμα, και ειδικά για κάποια ζώα που είναι πολύ τρίχωμα. Και βλέπετε ότι δεν μπορούν να ανασάνουν, άσχετα που λένε ότι το δέρμα του ζώου έχει έτσι, αν το θέλει, ένα συγκεκριμένο πεχάνε που δεν αναπνέει όπως το σώμα και δεν καταλαβαίνουν τη ζέστη, το κρύο. Σας πληροφορώ ότι το καλοκαίρι πρέπει να τα κουρεύετε και για ανανέωση της τρίχας, αλλά και γιατί πολλά σκυλάκια κουρεύοντάς τα, όταν τα πας σε ειδική groomer, δηλαδή που ξέρει να κουρεύει καλά, μπορεί να στα κάνει πιο κουκλιά και να πάρουν ακόμα και πρώτο βραβείο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κακά τα ψέματα το καλοκαίρι τα έχουμε λίγο πιο συχνά έξω τα σκυλάκια μας. Σαφώς. Και φέρνονται και λίγο πιο πολύ μέσα στην άμμο, αν θέλεις, μέσα στα παιχνίδια κτλ. Παρ' όλα αυτά, για τα μικρόβια. Βεβαίως, υπάρχουν και ζωάκια όπως το δικό μας. Όπου τώρα κοιμάται βεβαίως, θα τον δείξουμε μετά. Όπου δεν τον κουρέψαμε, απλά τον περιποιηθήκαμε και τόσο όσο έπρεπε. Μία περιποίηση βεβαίως για να ανασάνει και το ίδιο αλλά και το μαλάκι του. Εμάς πάντως έχει πάρει σίγουρα βραβείο. Εννοείται, το μπισκότο. Υπεύθυνη γκρούμερα από το Pet Supermarket, η Ξανθίπη, θα είναι σε λίγο κοντά μας, όπου θα μας δείξει έτσι διάφορα πράγματα, κοκαλάκια, γραβατούλες, σκουφάκια, πράγματα. Ναι, γι' αυτό τα έφερα. Και αφού τρελαθεί η Εύη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο τρίτο θα σας τρελάνουμε
όλους με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Μάρκος Στεφανίδης εδώ κοντά μας για δεύτερη φορά στην εκπομπή, γιατί μέσα στο κυκαιώνα των συζητήσεων των τρεξιμάτων του, ένας καταξιωμένος προπονητής επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αλλά και ακαδημιών, γιατί και με τις ακαδημίες έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Και μάλιστα και είναι και αγαπημένος coach πολλών παιδιών. Γι' αυτό και όταν είχε κάνει διάφορες έτσι μεταγραφές ή έφευγε, έβλεπε το Facebook. Μάρκο, έφυγες εσύ και άδειασε το γήπεδο. Έτσι. Μάρκο, έφυγες εσύ και πλέον η μπάλα δεν γυρίζει. Μάρκο, η μπάλα κόλλησε. Κτλ. Καλώς ήρθες, Μάρκο. Να είστε καλά, παιδιά. Την προηγούμενη φορά που σε είχαμε κοντά μας, είχαμε συζητήσει έτσι, για πάρα πολλά πράγματα. Γενικότερα, το πώς μπορούμε να δούμε την τέχνη ενός παιδιού στα πόδια του, οι γονείς, πώς πρέπει να τα δούμε από μικρά κτλ. Δεχτήκαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα αργότερα που έλεγαν ότι επειδή το ποδόσφαιρο ξέρεις κυρίως για τα γόρια, και λέω κυρίως για τα γόρια, γιατί υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες ακολουθούν πολύ το ποδόσφαιρο και φανατικές κιόλας, είναι ένα άθλημα που το ακολουθούν γιατί νομίζουν ότι είναι και το μέλλον στην ουσία μέσα στα πόδια σου. Ζητήσανε να γίνουμε λίγο πιο ειδικοί και να πάμε να καθοδηγήσουμε, ας πούμε, πώς μπορούμε. Ακούμε για παράδειγμα, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του 2015 ο Μέση. Ναι. Το 2014 έτσι, το 2005 ο Μαραντόνα. Ο Βαμβακούλας, που τον θυμήθηκα. Αλλά θέλω να σου πω, πώς κρίνουμε, ξεκινώντας εγώ ρωτάω για να, λίγο να πάμε έτσι πιο ειδικά και να πούμε ότι στο τέλος της εκπομπής έχεις ετοιμάσει και ένα πολύ ωραίο βίντεο που θα μιλήσουμε γι' αυτό. Πώς κρίνουμε λοιπόν έναν παίχτη ότι η χρονιά που πέρασε ήταν ο καλύτερος παίχτης και γιατί ένας παίχτης λέγεται ο καλύτερος, τι το ιδιαίτερο έχει σε σχέση με τους άλλους? Εσύ μιλάς για το ευρύ κοινό, για τους επαγγελματίες ανθρώπους. Για τους επαγγελματίες. Το ευρύ κοινό το πηγαίνει και ανάλογα από πού είναι, από πού προέρχεται, ξέρεις. Σαφώς, όχι, εγώ μιλάω για τους επαγγελματίες. Όντως θέλουμε να μας πεις. Ναι. Πώς είναι αυτό που διακρίνουμε και λέμε πραγματικά είναι καλός παίκτης? Ποια ιδιαιτερότητα που μπορεί να έχει ένας παίκτης για να διακρίνεται? Έτσι όπως το έθεσε ο Αλέξανδρος στην αρχή, έχει να κάνει με το κομμάτι το δημοσιογραφικό και ας το πούμε ψηφοφορίας κατά κάποιο τρόπο που κάνουν για τον καλύτερο παίκτη της χρονιάς και που παίρνει τη χρυσή μπάλα και το ένα και το άλλο. Αυτό έχει να κάνει με κάποιες διαδικασίες οι οποίες έχουν να κάνουν πιο πολύ με δημοσιογραφία, δηλαδή στατιστικά, σε ποια ομάδα έπαιξε, αυτή η ομάδα τι θες κατέλαβε, πόσα λεπτά έπαιξε, πόσα γκολ έβαλε. Αυτό όμως δεν τον διακρίνει, Μπέμπα, να πει ναι, ότι τα έχει καταφέρει όλα αυτά, έχει κάποια ιδιαιτερότητα ως παίκτης. Ναι, αλλά κατά κάποιο τρόπο κάποιος ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι σε μία ομάδα, ο οποίος να είναι πολύ ιδιαίτερος, μπορεί να είναι και ο καλύτερος του κόσμου. Απλά να μην το δίνουν βήμα. Απλά να μην μπορεί μέσω της ομάδας τόσο πολύ να φανεί κτλ. Φυσικά σαν ταλέντο, γι' αυτό λέω ότι έχει δύο σκέλη. Σαν ταλέντο μπορεί να είναι το νούμερο ένα, απλά δεν μπορεί να βγει, ίσως να μην βγει, που είναι και λίγο δύσκολο, αλλά να μην βγει ο... Γιατί μια ομάδα όταν έχει ένα τόσο καλό παίκτη θα τον κρατάει κρυφό, μη και άλλο τον βάζει μόνο μπροστά. Ή θα τον πάρει μια ομάδα η οποία θα τον αναδείξει. Αλλά θέλω να πω ότι και το κομμάτι αυτό των δημοσκοπήσεων και το πώς ψηφίζουν είναι λίγο, ας το πούμε, πολύ ιδιαίτερο. Δεν του έχω και τόσο εμπιστοσύνη. Είναι και λίγο παραπάνω όπως πρέπει. Ίσως. Μπράβο, και δεν του έχω τόσο πολύ εμπιστοσύνη, γιατί παίζονται και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Όσον αφορά όμως την πραγματικότητα του ποιος παίκτης, ας το πούμε, διακρίνεται, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μπορεί να λέμε ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή, εκεί παίζουν κάποια πράγματα, ρόλο, τα οποία φυσικά έχουμε αναπτύξει σε άλλα κεφάλαια. Ξεκινάνε από την παιδική ηλικία, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του χαρίσματος, επιτοπλίστων της εξάσκησης. Και των δύο. Πολύ ωραία το έθεσε Σέβη, ότι αν αυτά τα δύο είναι σε συνδυασμό, δηλαδή ένας παίκτης, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, έχει το χάρισμα και δουλέψει πραγματικά, έχει ανοιχτή οροφή, δηλαδή είναι σε επίπεδο Μέση, Ρονάλντο και όλων των υπολείπων ποδοσφαιριστών Σοάρες. Εγώ πιστεύω, σε διακόπτω λίγο Μάρκο, επειδή είπες για Μέση, Ρονάλντο, ότι αυτούς ας πούμε που αναφέρουμε έχουν και ένα έτσι λίγο, αν το θέλεις, είναι λίγο πιο διαφημισμένο προϊόν, δηλαδή και μέσα από τις διαφημίσεις και μέσα από τις γιγαντοοθόνες και μέσα από τα προϊόντα τα οποία ξέρεις παίρνουν πάνω τους και τα διαφημίζουν, σαν μπουάν, κρέμες, τον αντάλλο. Δηλαδή κάτσω. Όλοι αυτοί, και άρχισες, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές παίρνουν και μία άλλη, αν το θέλεις, αυτό διαφημιστική προβολή. Αυτό που προείπε, ναι, προείπε αναγκαστικά λόγω αυτού. Σίγουρα. Γιατί παίζει ρόλο και αυτό, γιατί σίγουρα, για μένα μπορεί σίγουρα να υπάρξει κάποιος ποδοσφαιριστής που συλλογικά, με βάση
τις νίκες, στον τρόπο που έπαιξε στους περισσότερους αγώνες και να είναι καλύτερος από π.χ. από το Μέση για τη χρονιά εκείνη. Αλλά ο Μέση, λόγω των εμφανίσεων, λόγω της φούστας, η φούστα την είχε φορέσει ο Μέση. Όχι. Ποιος? Ο άλλος που ήταν μέσα στη μέση. Τη φούστα, ένας μαύρος ποδοσφαιριστής. Ο Μέση δεν είναι μαύρος. Ο Μέση δεν είναι μαύρος. Κατάλαβα. Λοιπόν. Φούστα φορούσε ο Σισε πάντως. Ο Σισε. Μπράβο. Και ο Σισε είχε γίνει πανικός, ας πούμε, τότε με τη φούστα. Δηλαδή όλο αυτό παίρνει και μια μεγαλύτερη διαφημιστική καμπάνια προβολή. Κοιτάξτε να δείτε. Πολύ σωστά το λες, Αλέξανδρε, σε ποιο κομμάτι. Ότι ένα κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, που έχουμε τα πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια είναι ο Ντέβιντ Μπέκαμ. Να, καλά. Ο οποίος... Και όλη η οικογένεια κατ' επέκταση. Οποίος... Ακόμα και το σκυλί Μπέκαμ. Ακριβώς. Ο οποίος πραγματικά στο. Star System, θεωρώ ότι είναι ο βασιλιάς, έτσι, στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Ένας ποδοσφαιριστής, δεν θα πω τη λέξη μέτριος, ένας καλός απλά ποδοσφαιριστής. Ναι. Καλός, μέχρι εκεί όμως, εσύ, ας πούμε, με δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ποια είναι, για πες μου. Για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ναι. Εντάξει, κάτι πολύ σημαντικό που όλος ο κόσμος το γνωρίζει είναι το θέμα του πολύ καλού βγαλσίματος της μπάλας στις έντρες που είχε από δεξιά που έπαιζε ως half extreme, το οποίο τον πραγματικά. Με το φάλτσο που έστειλε την μπάλα και με τρομερή ακρίβεια, είτε σε συμπαίκτη του για να σκοράρει, είτε σκόραρε και ο ίδιος. Από εκεί και πέρα, ένας πειθαρχημένος ποδοσφαιριστής. Θα μπορούσε να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, να το έχει πάει και εκείνος τόσο καλά όσο ο Μπέκαμ. Ποιος? Ένας οποιοδήποτε καλός, ναι, πειθαρχημένος, αλλά θέλω να πω ότι... ποδοσφαιριστής. Ναι, σίγουρα. Ο Μπέκαμ δηλαδή. Αλλά δεν είχε ένα ιδιαίτερο χάρισμα να πει στον διέκρινο. Ήταν ένας καλός ποδοσφαιριστής. Εδώ που τα λέμε έχει χάρισμα. Δεν το συζητάμε. Έτσι, δεν είναι απλά ένας καλός ή προωθημένος από την ομάδα του. Υπήρχε τεράστια οικονομικά, ναι, ομάδα. Σαφώς. Απλά το Star System πολλές φορές προωθεί και άτομα τα οποία, ας πούμε, π.χ. ο Μπέκαμ που αναφέρουν, γι' αυτό το λέω είναι κλασικό. Ένα παιδί, ας πούμε, η Αγγλία εκείνο το διάστημα δεν είχε κάποιους ποδοσφαιριστές να αναδείξει. Υπήρχαν και ποδοσφαιριστές καλύτεροι από τον Μπέκαμ, αλλά επειδή ο Μπέκαμ είναι λίγο ωραίο. Πιο τουριστικός, ή, όλα παίζουν ρόλο. Πιο τηλεοπτικό. Ήταν ένα ωραίο παιδί, μετά έμπλεξε με, με τους Spice Girls και ήταν τα κορίτσια. Ναι, με τα κορίτσια. Μπράβο, και ήταν ένα από αυτό. Έπαιξε όλο το κομμάτι αυτό. Στην Αγγλία είναι και λίγο το σύστημα έτσι που τους αρέσει να αναδεικνύει. Του φαίνεστε. Ακριβώς. Και αυτό πήρε το δρόμο του. Φυσικά δεν νομίζω να πήρε ποτέ τη χρυσή μπάλα. Κάποια στιγμή νομίζω πήγε, ήταν δεύτερος πίσω από το Ριβάλντο, τελικά δεν την πήρε. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω ότι πολλές φορές, γι' αυτό είπα ότι το Star System προωθεί και κάποιες, δεν από τη λέξη μετριότητες, κάποιες αξίες που δεν είναι πραγματικά εκεί. Βέβαια που το Star System έτσι κι αλλιώς το κάνει αυτό σε όλα. Έτσι, και εδώ μπράβο. Στην Ελλάδα μόνο αυτό γίνεται, γιατί προωθούνται τελικά οι κάποιες μετριότητες, είτε είναι τραγουδιστές, είτε παρουσιαστές, είτε ηθοποιοί, είτε γενικότερα. Παρ' όλα αυτά όμως. Γιατί μου λέει ότι την έχει πάρει τη χρυσή την μπάλα. Δεν νομίζω, δεν είμαι σίγουρος όμως. Ναι. Το παρακολουθώ πάρα πολύ καλά, γιατί μου αρέσει να ασχολούμαι πιο πολύ με αυτό που είναι το αυθεντικό ταλέντο. Κάτι θυμάμαι μια εικόνα με τη Βασίλισσα Αγγλίας. Μπορεί να ήταν καλά. Ένα μεγάλο event, ας πούμε. Ναι, πολύ πιθανότατο και να μην ήταν όλο αυτό. Σε κάτι άλλο. Βεβαίως. Θέλω λίγο να έρθουμε και να δούμε λοιπόν ποια χαρακτηριστικά σύμφωνα με σένα μέσα από την προπονητική σου ματιά όλα αυτά χρόνια. Θέλω να δούμε ποια χαρακτηριστικά πρέπει. Κατά κανόνα, άστα τηλεοπτικά, άστα τα διαφημιστικά, άστα την προβολή, να έχει ένας παίχτης για να πούμε ότι τη χρονιά που πέρασε, ναι, ήταν ο καλύτερος παίχτης. Ή τη χρονιά που θα έρθει θα βγει ένας πολύ καλός παίχτης. Ναι. Ναι. Να μην πούμε καλύτερα για τη χρονιά, γιατί... Γενικά, τι βλέπουμε... Μπράβο, γιατί σας το είπα και αυτό είναι κάτι σχετικό για τη χρονιά. Σωστά. Γενικά, να μιλήσουμε καλύτερα σαν... Πιο, να μείνουμε για το αυθεντικό, αυτό που πραγματικά ωραία. Είναι, ανεξαρτήτου των προβολέων κτλ. Σε πρώτη ματιά, κάτι που βλέπετε διαγυμνού οφθαλμού που λέμε κτλ. Είναι αυτό ότι η επαφή που έχει ο ποδοσφαιριστής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά με την μπάλα. Αυτή η ερωτική σχέση που έχει με την μπάλα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που κοιτάμε σε κάποιον. Πώς μπορεί από... να την χαλιναγωγήσει δηλαδή. Ακριβώς. Πώς μπορεί την μπάλα να την κάνει δική του. Πώς το λένε και ποδοσφαιρικά, λίγα και το λέμε, να μιλάει στην μπάλα. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για ιδιαιτερότητες. Να που... το μυρίζει το τόπι. Το μιλάει σε όλες τις γλώσσες που λέμε. Πολύ καλό. Λοιπόν, και η μπάλα τυφλά τον υπακούει. Αυτό είναι το από μικρό, το παιδί, μικρό που είναι το παιδί, έχει το χάρισμα. Αυτό εξασκείται φυσικά, ώστε κάποια στιγμή που είπα εξασκώντας το, φτάνει σε υψηλό επίπεδο, όπως είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που αναφέραμε. Αυτό είναι το πρώτο χάρισμα που βλέπουμε. Από εκεί πέρα, το δεύτερο. Για να μπορεί να υποστηριχθεί αυτό, πρέπει να εξασκήσει πολύ το κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Και φυσική κατάσταση μιλάω για όλες τις παραμέτρους, μην τις αναλύσουμε τώρα εδώ. Σωστά. Τα κομμάτια, τα
δυναμικά ή οτιδήποτε άλλο ακριβώς. Είναι μόνο καθαρό το λέμε φυσικές παραμέτρους για να μπορεί να αναδείξει την τεχνική του. Το τρίτο κομμάτι που αφορά τον ποδοσφαιριστή είναι τα ψυχοπνευματικά του χαρακτηριστικά, το πόσο μπορεί να αντέξει την πίεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Έχουμε δει ποδοσφαιριστές που είναι πάρα πολύ καλοί με τα άλλα δύο τα πρώτα, αλλά σε υψηλές πιέσεις, άγχος υψηλό κτλ. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Κεντρούν αρνητικά. Εκεί λοιπόν χάνονται κάποιες, είναι λεπτομέρειες του ποδοσφαίρου που κάποιοι κάνουν τη διαφορά. Έτσι. Και το τέταρτο, το οποίο τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές κατά κάποιο τρόπο δεν μπορούμε να τους εντάξουμε και να τους καλυπώσουμε, είναι το θέμα το τακτικό, τακτική. Στην τακτική λοιπόν αυτοί οι ποδοσφαιριστές εντάσσονται σε ένα σχηματισμό ή οτιδήποτε ή σε άλλες οντελώς που τους λένε οι προπονητές τους, αλλά σε γενικές γραμμές λειτουργούν λίγο με πιο ελεύθερη σκέψη αυτοί οι ποδοσφαιριστές που κάνουν. Μιλάμε για τη διαφορά, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε ας πούμε για το Μέση που είναι μες στην Μπαρτσελώνα. Μιλάμε για τον Ζιντάν που ήταν στη Γιουβέντους. Μιλάμε για τον Κρόιφ που ήταν στον Άγιαξ. Αυτοί οι παίκτες λειτουργούν κάπως, όχι ανεξάρτητοι, αλλά με πιο ελεύθερη σκέψη. Και έτσι τους θέλουμε και εμείς οι προπονητές. Όταν μίλησες για τακτική, και λέω τώρα εγώ, όταν ένας συγκεκριμένος άνθρωπος έχει μία τακτική, ένας ποδοσφαιριστής, λες ότι αυτός έχει αυτή την τακτική, μπαίνει από δεξιά κτλ. Κάποιος μπορεί να τον παρακολουθήσει, να τον αντιγράψει ή να τον περιμένει που λέμε στη γωνία γιατί ξέρει την τακτική του. Αυτό γίνεται και σίγουρα υπάρχει ανάλυση του παιχνιδιού. Δηλαδή ο Μέση όταν θα παίξει τώρα στον τελικό με τη Γιουβέντους, π.χ. λέμε ένα παράδειγμα για να ο κόσμος έτσι να το είχε πιο σίγουρα ο Αλέγκρι, ας το πούμε, και το επιτελείο του, όσο και καλός ποδοσφαιριστής να είναι ο Μέση, σίγουρα θα έχει προσαρμόσει και θα έχει μελετήσει τις κινήσεις του παίκτη. Δεν ξέρω τι εντολές θα έχει δώσει αν τον παίξει κάποιος man-to-man ή παίξει σε γενική τακτική και ανάλογα σε ποιο παίκτη θα πέσει. Μελετούν τις κινήσεις και προσαρμόζονται να τον εξουδετερώσουν. Και σε όλα τα αθλήματα. Και εσείς ως προπονητές και ειδικά δε εσύ που είσαι και επαγγελματίες, νομίζω ότι αυτό που παρακολουθείστε έναν επόμενο αγώνα με τον αντίπαλό σου είναι την ψυχολογία και ψυχοσύνθεση του κάθε ποδοσφαιριστή που εντάσσεται στην ομάδα την αντίπαλη, έτσι δεν είναι? Να δεις πώς λειτουργούν, πώς... Το ένα κομμάτι είναι ο αντίπαλος και το άλλο κομμάτι το σημαντικότερο είμαστε εμείς. Αλλά όσον αφορά την ανάλυση του αντιπάλου, μπορώ να πω κάτι, παιδιά, επειδή... Μετά από αυτό μπορείς να πάρεις την άδεια. Ξέρεις κάτι... Μετά από 17 χρόνια μπορείς να πάρεις άδεια μια εβδομάδα, στο γίνει εγώ. Θα σου το πω, αν και δεν ήθελα να το πω, ότι το χειμώνα μεγάλη ομάδα της Ισπανίας με έχει κάνει επίτιμο προπονητή. Αλήθεια, θα μου στέλνουν τις φάσεις DVD και θα λέω αν μ' αρέσουν και αν να συνεχίσουν έτσι ή να κάτι να αλλάξει. Για πες. Α, επίσης, σιγά καλέ. Θα τελειώσω γιατί είμαι στο συμβόλαιό μου. Θα μου στέλνουν όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Καταλαβαίνεις, σε DVD για να δω αν γίνεται σωστά. Κατάλαβα. Και φαντάζομαι και τις διακοπές των παιδιών θα τις αναλάβεις και αυτές εσύ, προκειμένου να περάσουν καλά και να ξεκουραστούν ανάλογα. Βεβαίως μαζί με τους γονείς. Γιατί και όταν ένα παιδί πάει διακοπές πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και οι γονείς. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά κυρίως και είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στο ποδόσφαιρο. Ξεφεύγει λίγο και το μάτι του θεατή, αλλά ολονών γενικώς που ασχολούνται με αυτό και το βλέπουν από το συνηθισμένο μοτίβο. Κάνουν πιο ιδιαίτερα πράγματα που δεν μπορούν να γίνεται τα κάνουν πιο άλλοι. Μπάλα, πιο σοου. Και πιο σοου φυσικά, αλλά... Ας το πούμε, βγάζουν κάθε φορά που λέμε το λαγό από το καπέλο, ταχυδακτυλουργικά, ας το πούμε. Αυτό βλέπουμε λέω, το Μέση κάνει πράγματα τα οποία ενώ φαίνονται απλά, φαίνονται απλά σε στην κάποιον, είναι πάρα πολύ δύσκολα σε συνθήκες όπως αγώνα. Όπως πριν κάποιο καιρό θυμάμαι, είχα δει έναν αγώνα, όπου έγινε λίγο συζήτηση, πάει περίπου κανένας ούτε μήνας, με ένα γκολ που έβαλε προς το τέλος, που κέρδισε με διαφορά, νομίζω, την αντίπαλη ομάδα, και ήταν μια φάση που φαινόταν πραγματικά πάρα πολύ εύκολη. Αλλά τελικά, πώς, λες, ήταν απλά αδύνατο να συμβεί και όμως το κατάφερε. Ακριβώς, γιατί έχει τέτοια αίσθηση με την μπάλα, αυτός με την μπάλα, αλλά και σχετικά με το χώρο και τους συμπαίκτες του, που πραγματικά η μπάλα νομίζω ότι είναι δεμένη με ένα κορδόνι στο πόδι του και δεν φεύγει με τίποτα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
μπορεί να κοντρολάρει. Ζητάει να γυρίσει πίσω και αυτή γυρνάει, δηλαδή. Ακριβώς. Έχει τέτοια μαγεία. Πολλές φορές, παιδιά, πραγματικά αυτό το έχω ακούσει και όταν βλέπουμε αγώνα που λέει: κοίτα, μόνο με τα μάτια την κατευθύνει. Δηλαδή είναι η. Μιλάμε και μιλάμε για το Μέση, γιατί ζούμε, πραγματικά είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε μια εποχή που πραγματικά έχουμε να δούμε κάτι τόσο αξιόλογο. Γιατί, ας πούμε, μιλάμε για τον Μπελέ, για τον Κρόιφ. Και για τον Ρονάλντο, απλά χωρίς προς Θεού, θεωρώ αυτή τη στιγμή όμως είναι και ο Ρονάλντο. Απλά επειδή μιλάμε αυτή τη στιγμή για την τεχνική και έχουμε εξειδικευτεί πιο πολύ και θα πάμε στο κομμάτι και της αυτής της ιδιαιτερότητας που έχει να κάνει τεχνικής, που είπαμε σήμερα να μιλήσουμε λίγο πιο εξειδικευμένα για την τρίπλα, που θα δούμε και το βίντεο παρακάτω, το οποίο θα πραγματικά θα ενθουσιάσει το κοινό. Θέλω να πω ότι αυτή την αίσθηση την έχει πιο πολύ ο Μέση αυτή τη στιγμή. Ίσως και ο Νεϊμάρ να φτάσει σε ένα ίσως τέτοιο επίπεδο, όχι σαν την προσωπικότητα του Μέση, σε τεχνικές παραμέτρους. Πολύ καλό στην τρίπλα δεν ήταν παλαιότερα και ο Ροναλντίνιο. Πάρα πολύ. Μα το λένε. Υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Ο Ροναλντίνιο καταρχήν ήταν περίπου μια τριετία-τετραετία. Πιστεύω ότι έφτασε στο απόγειο το κομμάτι τεχνικής, που πάρα πολύ σωστά λες, Εύη, και μετέφερε κατά κάποιο τρόπο μέρος του freestyle. Του καποέιρα, θα έλεγα εγώ. Μπράβο, το μετέφερε σε συνθήκες αγώνα, το οποίο πράγμα, αυτό που λέγαμε αυτά είναι του τσίρκο μερικά πράγματα. Έτσι. Ο Ροναλντίνιο, κατάφερε και τα πέρασε σε συνθήκες αγώνα και πίεση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έβαζε μουσική την ώρα που έπαιζε αγώνα. Ναι, ήταν σαν να χόρευε ο άνθρωπος. Βέβαια, αυτό είναι ότι δάμαζε την μπάλα. Ναι, και εκείνος. Αυτό θα το πούμε και σε μια άλλη εκπομπή, αν θέλετε. Έτσι, μια παρενθεσούλα. Αυτό το καποέρα που λέτε και τα λοιπά έχει βάση και ένα κομμάτι που οι Βραζιλιάνοι διακρίνονται σε σχέση. Είναι ο ρυθμός. Έτσι, υπόλοιπος είναι ο ρυθμός, το οποίο κατά κάποιο τρόπο πιο επιστημονικά θα το πούμε νευρομυϊκή συναρμογή, στην οποία επειδή εκεί υπάρχει από τις παλιές εποχές, όχι ξαφνικά άρχισε να χορεύει κανείς, επειδή έχουν το ρυθμό από μέσα τους. Το έχουν στο DNA τους. Ακριβώς. Ναι. Αυτό όλα τα παιδιά τα φέρεται και βλέπεις κάποια τα παιδιά όλα από εκεί και να μην προχωρήσουν, έχουν το ρυθμό μέσα τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό τις απόκρισαν όλοι οι Βραζιλιάνοι. Ναι, και καμποέ. Το μεγαλύτερο χορευτικό τέτοιο καρναβάλι στον κόσμο. Ναι, δηλαδή, γιατί δεν κουράζονται ποτέ. Ώρες να χορεύουν, μπορούν έχουν να πούνε ώρες. Ρυθμό. Αν δεις, ας πούμε, ένα Νορβηγό να χορεύει, θα νομίζω ότι κόβει ξύλα ή κάνει σε καμιά, όπως λέμε, πώς το λένε το άλλο, το. Πες το. Μπράβο. Κοπηλασία. Ή καμιά κοπηλασία. Ενώ ο Βραζιλιάνος το βλέπεις έχει άλλη χάρη. Έτσι, έτσι είναι και στο ποδόσφαιρο. Αλίμονο. Έτσι είναι και στο ποδόσφαιρο. Οι Βραζιλιάνοι έχουν τελείως άλλη χάρη. Μάρκο, θέλω να σε ευχαριστήσουμε. Θέλω να κλείσουμε όμως με το βίντεο όσο που έχεις ετοιμάσει. Έτσι, για να πάρουμε και λίγο εικόνα τι σημαίνει ένας να έχει μεγάλη τέχνη στα πόδια του. Γενικότερα, πάντως, αν προλάβουμε, να το προλάβουμε δηλαδή, όχι αν προλάβουμε, τις επόμενες εβδομάδες και μην ξεκινήσει και εσύ τις προετοιμασίες σου, γιατί για εσάς ουσιαστικά ο Ιούλιος, τέλειο Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Και μετά ξεκινάτε, όταν εμείς κάνουμε τα καλά μας μπάνια, όλοι εσείς γυρνάτε πίσω. Αλλά να μας έρθει άλλη μια φορά για να δείξουμε τα καλύτερα. Σίγουρα. Με τους Βραζιλιάνους, θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το θέμα και τον κόσμο θα τον ενδιαφέρει πολύ. Στο βίντεο αυτό θα δούμε πολύ περίτεχνες ενέργειες όσον αφορά την τρίπλα, η οποία είναι το κατεξοχήν εντυπωσιακό. Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι τεχνικής είναι στην τρίπλα, έτσι, που ξεπερνάμε τον αντίπαλο και ξεσηκώνει τα πλήθη. Αλλά θα δούμε πολύ ιδιαίτερες που δεν μπορεί να συλλάβει μερικές. Πρέπει να τις δεις δύο και τρεις φορές στην αρχή. Για να καταλάβεις ότι πραγματικά έχουν γίνει. Είναι αυθεντικές και όχι μοντάζ. Μάλιστα. Τέλεια, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, σε ευχαριστώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το βιντεάκι που έχει ετοιμάσει. Έτσι, κάπως εντυπωσιακά θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και αμέσως μετά το Pet Supermarket και βεβαίως η Ξανθίπη θα είναι εδώ κοντά μας. Η Groomer, όπου θα μας δείξει πολύ ιδιαίτερα πράγματα για τον γκαλοπισμό των ζώων μας εν ώψη καλοκαιριού, αλλά και όχι μόνο. Μείνετε κοντά μας, γιατί αμέσως μετά οι μικροί μας φίλοι έχουν το βασικό ρόλο σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
e-shop με στυλ για τη γυναίκα. Με ένα κλικ βρες ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Fanstyles.gr. Τάσεις και δημιουργίες μόνο για τη γυναίκα. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ με ένα κλικ. Μπες και εσύ στον ψηφιακό κόσμο της μόδας. Fanstyles.gr. Γυναίκα με στυλ σημαίνει Fanstyles.gr. The new fashion design. Σεργιάννη Travel. Ασφαλείς μεταφορές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν. Σεργιάννη Travel. Οργανωμένες εκδρομές εσωτερικού και εξωτερικού. Σεργιάννη Travel. Αυτό που θες, τις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σεργιάννη Travel. Σας ταξιδεύει με ασφάλεια. Ελαστικά μοτοπεριστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά. Πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινούπολεως 44 Περιστέρη. Μην μου πεις και πάλι κοντά σας, αλλάξαμε θέση, αλλά μ' αρέσει και μ' αρέσει πολύ. Και γενικότερα να σου πω κάτι, όταν το θέμα μας... Εδώ κοίτα, κάνει ότι έχει τεσάρι. Όταν το θέμα μας έχει να κάνει με τους μικρούς μας φίλους, πραγματικά το χαιρόμαστε πάρα μα πάρα πολύ. Ξαφνικά λοιπόν είδαμε σήμερα το Γκούκι με το κοκαλάκι του, το μπλε, πιο χτενισμένο, πιο περιποιημένο και γενικότερα σαν να πήγε ένα κομμωτήριο που λέμε. Όχι, πήγε. Ο λόγος όπως σας είπαμε και στην αρχή είναι γιατί επιλέξαμε τους καλύτερους για την περιποίηση του σκύλου μας, αλλά και σας προτείνουμε τους καλύτερους για την περιποίηση του δικού σας σκύλου. Γιατί να ξέρετε ότι τα ζώα χρειάζονται και αυτά τη δική τους περιποίηση μία φορά στο τόσο, το δικό τους επαγγελματικό μπάνιο με τα κατάλληλα προϊόντα. Και πιστέψτε με, αν και θεωρούμε ότι είμαι αρκετά ειδικό σε πράγματα που αφορούν τους μικρούς μας φίλους, πόσα πράγματα, καθότι περιποιούμασταν τον Γκούκι, έμαθα από την Groomer την Ξανθήπη, αλλά και τον Κώστα τον Καπύρη που είχαμε κοντά μας και την προηγούμενη φορά από τα Pet Supermarket. Γεια σας, παιδιά, και στους δύο. Και στους τρεις, καλέ. Και στους τρεις, γιατί τώρα η Ξανθήπη θα μας παρουσιάσει το δικό της παιδί, ο οποίος είναι... Ο Μπρούνο. Και ο Μπρούνο, ο οποίος είναι Μαλτές, έτσι δεν είναι, όπως είναι και ο Κούκι. Πόσο είναι? Είναι 4,5 χρονών. Είναι 4,5 χρονών. Χέρι άκρης υγείας, και αυτό το βλέπουμε από την περιποίηση που έχει. Είναι πραγματικά, είναι για φωτογραφία. Και βεβαίως θα δείξουμε. Το κούρεμα το έχει κάνει η Ξανθήπη στο Pet Supermarket. Απλά εδώ θα δείξουμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες και πώς μπορούμε να περιποιηθούμε τα ζωάκια μας για να είναι πολύ εντυπωσιακά και να νιώθουν και αυτά πολύ όμορφα. Πριν πάω όμως στην Ξανθήπη και δώσω το λόγο στην τέχνη της, θέλω να έρθω στον Κώστα και να πούμε ότι το Pet Supermarket έχει μία ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με όλα τα σύγχρονα μέσα, αν το θέλει, αξεσουάρ και εξοπλισμό, που βρίσκεται σε ποιο κατάστημα? Στο κατάστημα του Ready. Προς το παρόν μόνο στο Ready. Ναι. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να κλείσει κάποιο ραντεβού, να κάνει 9 με 9 που είστε ανοιχτά, να κλείσει κάποιο ραντεβού. Είναι καθαρά μόνο κατόπιν ραντεβού. Σωστά, έτσι, κατόπιν δηλαδή, ραντεβού. Αν κάποιο περνάει και μπει και ρωτήσει, αποκλείεται να εξυπηρετηθεί. Μπορεί και να τύχει, το χρόνο που έχουμε. Μάλιστα. Επίσης, αυτό που θέλω να τονίσουμε, καθώς βλέπουμε και τη Ξανθήπη, βέβαια, έτσι έχει αρχίσει και λίγο διαμορφώνει. Γιάννη μου, θα σε ήθελα εδώ, τουλάχιστον για αυτό το δεκάλεπτο. Ο Κώστας ο Καπύρης, θέλω να μου πεις, είναι πολύ βασικό, πώς επιλέξαμε, εγώ την έζησα και πραγματικά δεν παίζεται και σε λίγο θα το διαπιστώσει και ο κόσμος. Πώς επιλέγουμε λοιπόν μία groomer? Η αλήθεια είναι ότι η Ξανθήπη είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι και πραγματικά χαίρομαι πολύ που συνεργαζόμαστε. Πέρα από την πολύ καλή δουλειά που κάνει και η αγάπη που έχει προς τα ζώα, η αλήθεια είναι ότι βγάζει κάτι πολύ θετικό στα ζωάκια.
Δεν είναι μόνο να ξέρουμε να κουρεύουμε, είναι μόνο και η μεταδοτικότητα. Η μεταδοτικότητα που έχουμε στο ανάλογο ζώο. Πολλοί πελάτες που έρχονται στο κατάστημά μας πάνε σε άλλα καταστήματα, λένε ότι στη σκυλιά δαγκώνουν, ότι φοράμε φήματα, ότι τα κοιμίζουν. Η Ξανθίπη έχει αυτή την ενέργεια την οποία δεν φροντίζει από μόνη τη. Σωστά. Το βγάζει στα σκυλιά και το πιάνει στο σκυλί, μπορεί να το κάνει το πιο ήρεμο. Έτσι, δεν είναι. Ξανθίπη, πριν περάσω έτσι λίγο να μου πει κάποια βασικά πράγματα, και, δηλαδή πώ θέλω να μακρύνουν τα μαλλιά του κούκκι να του κάνω τέτοια πράγματα. Όλη μέρα να ρωτήσω όμω κάτι, παιδιά. Ξέρω τι θέλω να ρωτήσω. Ναι, τώρα γίνεται αυτό. Γίνεται γιατί τα ζώα είναι έτσι. Εννοεί γιατί να κάνουμε σε ένα αγοράκι. Γιατί πρώτον αυτά τα ζώα θα μα πει Ξανθίπη. Χρειάζονται απαραίτητα αυτό για να μην τυφλωθούν γιατί έχουν πάρα πολύ μαλλί. Πες μας λίγο. Δεν μπορούμε να τους το κουρέψουμε αντί να τους βάλουμε κοκαλάκια. Τότε χάνε, τότε θα γίνει σαν μαϊμού. Θα χαθεί η ομορφιά του βασικά. Αυτό είναι το κύριο συστατικό του Μαλτέζ, το μαλλί του. Αυτό είναι και που το κάνει πιο ιδιαίτερο και πιο όμορφο. Γι' αυτό πρέπει να το διατηρούμε σε ένα μέγεθος και όχι αυτό που έρχεται ο πελάτης και ζητάει το γουλί. Ζητάνε να το ξυρίζουν δέρμα. Πράγμα, το έχουμε δει αυτό πολύ συχνά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει επειδή γιατί... μαδάει, ζητάνε και καλά για να μην μαδάει. Όχι, φέτος δεν μαδάει αυτό το ζώο. Δεν μαδάνε, τα συγκεκριμένα τουλάχιστον σκυλάκια δεν μαδάνε. Το κάνουν καθαρά για να μην χτενίσουν. Α, για να αποφύγουν το χρόνο αυτό. Ναι, είναι λίγο χρονοβόρο. Σαφέστατα και κατανοώ ότι δεν υπάρχει ο χρόνος πλέον έτσι όπως έχουμε καταντήσει σήμερα. Εντάξει, όμως το θεωρώ παράλογο να έχεις ένα ζωάκι, είναι σαν να μου λες ότι δεν χτενίζει το παιδί σου. Ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, τουλάχιστον αν είμαστε πολύ σίγουροι ότι τα αγαπάμε, μόνο τότε να τα πάρουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Μου είπες πολύ καλά την ημέρα που φτιάχναμε λίγο τον Κούκι για το ότι το Μαλτέζ, στην ουσία την ιστορία του που δεν την είχα ακούσει ποτέ. Και φαντάζομαι πολλοί τηλεθεατές δεν την ξέρουν. Ναι. Γιατί το ονομάσαμε Μαλτές και γιατί είναι τόσο εντυπωσιακά και αν το θέλεις έτσι αυτοκρατορικά σκυλιά. Για ποιο λόγο? Η Βασίλισσα της Μάλτας είχε ζητήσει από τους υπηκόους της να της φτιάξουν ένα σκυλί αντάξιο των δικών τους προσδοκιών και απαιτήσεων. Ήθελε να είναι μαλακό σαν μετάξι. Και ζεστό σαν καλοκαίρι. Απίστευτο. Και πραγματικά, γι' αυτό είναι και κοίτα, δηλαδή, όταν τον έχεις περιποιημένο, είναι ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή, είναι φωτογραφικό. Τώρα αυτό είναι μύθος ή πραγματικότητα? Αυτή είναι η πραγματικότητα του Μαλτέζ. Και όταν λες να το φτιάξουν, εννοείς όσον αφορά το οπτικό, όχι να το δημιουργήσουν. Να δημιουργήσουν μία ράτσα, ναι, με διασταυρώσεις. Μέχρι να φτάσουν εδώ. Μέχρι να φτάσουν στο καταλληλότερο. Ας το καλό. Κάπως έτσι όμως βγαίνουν και οι ράτσες. Δηλαδή, πολλά πράγματα που βλέπεις έχουν βάλει 5 φορές, ας πούμε, ένα Μαλτέζ με ένα μικρό κανείς. Μαλτέζ με μικρό κανείς. Κανείς με αυτό και φτάνουμε στο να φέρουμε 2 ίδια. Ακριβώς. Και από εκεί ξεκινάμε την καινούργια αυτή τη γέννα που θέλουμε. Πες μου λίγο, πόσο χρόνο σου τρώει ένα ζωάκι για να έχει το κούρεμα και το λούσιμο, την περιποίησή του μέχρι να το πάρει ο πελάτης έτοιμο? Το πολύ μία ώρα. Το πολύ μία ώρα. Ανεξαρτήτως του μεγέθους. Όποτε πηγαίνει, ότι μία ώρα, ότι μία ώρα πρέπει για μία σωστή περιποίηση. Έχει να κάνει βέβαια και ανάλογα με το ζώο, κατά πόσο βέβαια και αυτό, όσο είναι και το ίδιο. Ανεξαρτήτως μεγέθους, προσαρμόζουμε τους χρόνους μας έτσι ώστε ο πελάτης να μην περιμένει πάνω από μία ώρα. Και κάθε πόσο χρειάζεται ένα ζωάκι να έρχεται από το ένα ραντεβού στο άλλο? Πόσο συχνά χρειάζεται η περιποίηση αυτή? Κανονικά θέλει το πιο πολύ 3 μήνες. Το πιο πολύ 3 μήνες. Άρα να πούμε, ας πούμε, μία φορά το μήνα θα ήταν καλά ή υπερβολικό? Μία να φορά πούμε, το μήνα, 2 φορές το τρίμηνο. Δεν θα χρειαστεί κούρεμα. Μία φορά το μήνα είναι ένας απλός καλοπισμός. Πολλοί πελάτες παίρνουν. Ο οποίος ο καλοπισμός ο απλός που μας αναφέρεις, τι εμπεριέχει, τι είναι, το χτενίσει, το περιέχει το μπανάκι, εμπεριέχει να κόψουμε κάποιους κόμπους, να ξεμπερδέψουμε να το τρίχωμα, για να μην γίνουν κόμπους. Τα νυχάκια. Και νυχά. Νυχάκια, καθάρισμα προπτικών αδένων, καθάρισμα δοντιών. Αυτό είναι κάτι και τα θέλω να μείνουμε. Ναι. Θέλω να πούμε για τους προοπτικούς αδένες, που δεν όπου το συζήτησα, σχεδόν κανείς που κουρεύει τα σκυλιά τους 10 μήνες, ένα χρόνο, 5 χρόνια, δεν το γνώριζε. Ναι. Γιατί μάλλον αυτοί που δεν είναι εξειδικευμένοι όπως εσύ, σπουδαγμένοι και από εξωτερικό και ούτω καθεξής, και θα δούμε και πολύ ωραίες φωτογραφίες από φοβερά κουρέματα, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να το κάνουν. Ποια ζώα χρειάζονται, αν πρέπει να πούμε συγκεκριμένες ράτσες ή μεγαλόσωμα, μικρόσωμα, το καθάρισμα των προοπτικών αδένων και για ποιο λόγο? Το χρειάζονται κυρίως οι μικρόσωμες φυλές. Αυτό συμβαίνει επειδή στους αδένες πίσω μαζεύονται κάποιες ουσίες οι οποίες δεν φεύγουν μαζί με την εξαγωγή κοπράνου. Ακριβώς. Ναι. Οπότε το σκυλί δυσκολεύεται και να κάνει κακά του,
Αλλά πολλές φορές είναι και η κίνηση που βλέπουμε από σκυλάκια να τρίβουν τον ποπό τους στο πάτωμα και να σέρνονται. Σωστά, και να ενοχλούνται. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τους ανακουφίζουμε με αυτό. Και αυτό να πω ότι είναι μέσα στην τιμή, δηλαδή μέσα στην περιποίηση και στον καλοπισμό. Αυτό δηλώνει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Ξέρεις τι πάντοτε έλεγα, ότι το να ασχολείσαι τόσες ώρες, γιατί όταν ας πούμε έχεις 10 κουρέματα σε μια μέρα όπως χθες που ήρθα, σημαίνει ότι 10 ώρες είσαι πάνω από μια τρίχα ζώου που το αν μπορεί να είναι καλό, όπως είναι ο δικός μου που λέει. Μα γιατί μου τον έφερες, δηλαδή είναι τόσο περιποιημένος. Αλλά έχω όμως και ζώα τα οποία με το που τα βλέπεις λες αυτό δεν κουρεύεται ούτε 7 μέρες να είμαι. Τα οποία είναι χάλια. Τα έχουν αφήσει πολύ. Ναι. Ομολογώ να πω ότι και αυτό το σκυλί που θα έρθει σε χάλια κατάσταση, από το ίδιο, από μόνο του θέλει τόσο πολύ να ανακουφιστεί. Που κάθεται. Πόσο εύκολο είναι να μπει στην ψυχολογία του ζώου και γιατί σου φέρνουν και τεράστια. Δηλαδή, άμα σου έρθει ένα ζώο το οποίο είναι 20 κιλά. Να θέλει, όχι, να μπει στην ψυχολογία του, γιατί άμα σου φέρει ένα ζώο που δεν σε ξέρει πρώτη φορά και κλείσει την πόρτα για να το κουρέψει, μπορεί να σε δαγκώσει. Μπορεί να σου χυμίξει. Μπορεί να είναι ατίθασο. Δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά μου φέρνω ζώο που τα λατρεύω και μέχρι να πάω κοντά του. Πραγματικά λέω κάτσε και πώς θα αντιδράσει. Άμα σου φέρνει ένα ντόπερμαν, ένα λυκόσκυλο, πού ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Δεν είναι ο κούκι που τον παίρνεις και του λες κάτσε εδώ τώρα. Νομίζω πως βάσει το αντικείμενο του. Το ζώο αντιλαμβάνεται. Καταρχάς, σωσμίζεται τις ορμόνες σου. Εάν έχει ανέβει αδρεναλίνη σου, που σημαίνει ότι το φοβάσαι, έτσι, και τότε το ζώο θα αρχίσει να αντιδρά και να εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι εσύ φοβάσαι. Δηλαδή θα σου προσπαθήσει να σου δείξει επίθεση. Όταν όμως δείξεις ότι είσαι χαλαρός και του δείξεις την προδιάθεσή σου ότι είναι καθαρά θετική απέναντί του και βεβαίως ότι δεν το φοβάσαι, αλλά το εσύ είσαι ο αρχηγός στο χώρο σου, τότε το σκυλί θα κάτσει 100%. Και θα υπακούσει. Και μην ξεχνάς ότι μια τέτοια δουλειά δεν θα την έκανε κάποιος που θα είχε την αίσθηση κάποια στιγμή θα φοβηθεί ένα ζώο. Άρα είναι μεγάλη αγάπη για τα ζώα. Ναι. Θέλω να παρέμεινω γιατί με διέκοψε ο Αλέξανδρος, είναι η θεία του, είμαι νομίζω. Λοιπόν, το εξής. Είπατε ότι κάνετε λοιπόν αυτόν τον καθαρισμό στους προκτικούς αδένες. Αυτά θα τα άκουγε κάποιος να πιστεύει ότι είναι δουλειά ενός γιατρού. Ναι. Και όχι κάποιου που κάνει καλοπισμό. Υπάρχει δυνατότητα να προκληθεί κάποιο πρόβλημα ή κάποιο λάθος που να δημιουργήσει πρόβλημα στο ζωντανό μας. Όχι, όταν γνωρίζεις και σου έχει δείξει βεβαίως ο γιατρός πώς πρέπει να το κάνεις αυτό. Άρα να μην νιώθουμε ανασφάλεια όταν μας πει, ας πούμε, μας εγκρούμενο μας ότι θα σου καθαρίσω στο ζωντανό σου τις προκτικούς αδένες. Να πιάσει κανένα πανικό. Καλό θα είναι όταν είσαι στον πρώτο καλοπισμό του ζώου σου να είσαι μαζί, είτε εξ αποστάσεως για να μην στρεσάρεις περισσότερο το ζώο που θα θέλει να έρθει δίπλα. Είτε από κάποιο σημείο που θα έχεις οπτική επαφή μαζί του, να δεις το πώς θα συμπεριφερθεί ο γκρούμερ στο ζώο σου επάνω. Όλες οι κινήσεις θα πρέπει να είναι μαλακές, θα πρέπει να είναι ήρεμες και εννοείται ότι την ώρα εκείνη το ζώο θα πρέπει να είναι απόλυτα χαλαρό μέσα στην πανιέρα, έτσι ώστε να αφαιθεί. Σωστά. Και να διάβει πιο μόνο σκυλάκια κουρεύουμε. Δηλαδή, γάτες δεν χρειάζονται. Εγώ τη γάτα μου τη στόπα 13 χρόνια και την κούρευα. Κουρεύουν και γάτες. Κουρεύουν και κουνέλια. Δεν είσαι πολύ υπέρ. Από τη φύση εννοείς ότι δεν επιτρέπεται και δεν είσαι υπέρ, γιατί εσύ απλά θέλεις πιο πολύ στα σκυλάκια. Δεν είναι ότι δεν είμαι υπέρ. Δεν μπορώ να πω, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα υγείας και δεν μπορεί να έχει την τρίχα μέσα στο σπίτι, όπως έχει, ας πούμε, ένα συγγενής που το έχω βιώσει. Να του λέει ο γιατρός ότι απαγορεύεται η τρίχα για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε για μόλυνση, είτε για να μην κάτσει το πνεύμονά σου, είτε οτιδήποτε. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν να πω στον πελάτη δεν θα κουρέψει το σκυλί γιατί δεν πρέπει. Σε εκείνη την περίπτωση, σαφέστατα, πρέπει να το κουρέψει και όσο πιο κοντό γίνεται. Από το να το δούμε στο δρόμο. Καλά, οπωσδήποτε, σίγουρα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε πάνω στον καλοπισμό και βαφές. Ναι, για πες. Θέλω και για τις βαφές να μάθω. Ναι, θα μάθεις, αφού έχει και μανό. Τι βαφές, τι και μανό. Καλέ. Τι έχει τα νύχια. Μανό για τα νύχια. Υπάρχει φωτογραφία. Μήπως υπάρχει και μάσκαρα, γιατί σε λεωφορείτε. Όχι, αλλά σε λίγο θα το βγάλουμε και αυτό. Πριν εσύ, καθώς κάνεις ένα ιδιαίτερο καλοπισμό, γιατί είπε να πούμε ότι υπάρχει τεράστια συλλογή, μπορεί να κάνεις από κοκαλάκια, από γραβάτες, από ρούχα. Θέλω να μου πεις, Κώστα, γιατί μας βλέπουν από όλη την Ελλάδα, κυρίως από την Αθήνα μας διαφέρει, από πόσο. Επειδή βλέπουν πολλά προϊόντα μπροστά σου, το Pet Supermarket βέβαια έχει μια τεράστια συλλογή για σαμπουάν. Να πω ότι εγώ έχω πάρει για μετά. Ξένια λευκό τρίχωμα ειδικό σαμπουάν που είναι σαν το δικό σας το silver που βάζετε. Σωστά. Και μάλιστα μου είπε Ξανθήπη ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες ότι αυτό το σαμπουάν πρέπει να είναι σκουρόχρωμο. Αν δεν είναι, τότε δεν κάνει αυτή τη δουλειά που θέλουμε. Όπως είναι και στο κεφάλι μιας γυναίκας, το δικό σας το μπλε. Πότε επιλέγουμε τα διάφορα σαμπουάν, δηλαδή ανάλογα με το ζώο που μας έρχεται. Καταρχάς να ξέρεις να σημειώσουμε ότι όταν ένα σκυλάκι είναι κουταβάκι, καλό είναι να μην το κάνουμε μπάνιο. Και να το κάνουμε στεγνό καθάρισμα. Ο αφρός στεγνό καθαρίσματος λοιπόν δεν μυρίζει το κουτάβι που έχει όσο να είναι μυρωδιές και καλό είναι να γίνονται μετά τα εμβόλια, αφού εμβολιαστεί πλήρως το σκυλάκι, τότε να γίνει ο σωστός καλοπισμός.
Η καλύτερη περίοδος λοιπόν. Αυτό γιατί το αναφέρεις, για ποιο λόγο? Για το ότι το κουτάβι δεν πρέπει να κάνει το. Είναι κουτάβι όπως και λες τα μωράκια. Ότι να γίνει μετά το εμβολιασμό. Μετά τους πρώτους εμβολιασμούς, ακριβώς. Απλώς το παίρνουμε σαν χρόνο, όχι ότι είναι απαραίτητο τα συνήθεια εμβόλια για τον καλοπισμό. Το παίρνουμε σαν χρόνο εννοείς. Ναι, και καλό είναι όσο ήταν κουταβάκι να μην το κουρεύουμε τελείως, διότι είναι κουτάβι και έχει πάρα πολλά. Γιάννη, σου έδειξα κι εγώ στον αέρα. Λέει τηλεθετής, τι έπαθε αυτός. Να δούμε λίγο που κάνει την αντάβια. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Αυτό λοιπόν είναι, φαντάζομαι, μη τοξικό. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ακόμα και αν τύχει ένα σκύλι να το γλύψει κτλ. Και υπάρχουν σε πάρα πολλούς χρωματισμούς. Το οποίο με το λούσιμο μετά φεύγει. Στο δεύτερο λούσιμο περίπου φεύγει, αρχίζει και ξεβάφει σιγά σιγά σαν αντάβια. Βεβαίως είναι μη τοξική και δεν ενοχλεί καθόλου το ζώο. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ότι τους βάφουν και γύρω γύρω τα μάτια. Βέβαια εμείς το κάνουμε καθαρά για καλοπιστικούς λόγους. Δεν θεωρώ ότι ένα σκύλι θα πρέπει να γίνεται όλο μπλε. Σαφώς. Εκτός αν είναι το σκυλί της Μαντάμ της Σουσού. Ακριβώς. Μου είχες πει λοιπόν, πες μου ποια ζώα ενδείκνυνται. Αυτή η λέξη που αυτό η λέξη που πάει πολύ. Ποια ζώα ενδείκνυται σε φοβερό καλοπισμό που κι εσύ, όταν σου πει ο Κώστας ότι αύριο σου έρχεται ένα μαλτεζάκι, σου έρχεται ένα κανισάκι, λες αύριο θα κάνω δημιούργημα. Ναι. Ξέρεις, δηλαδή υπάρχουν. Και τα κρυφών δεν είναι ωραία. Και τα κρυφών. Ποια ενδείκνυται, γιατί θα δούμε φοβερή φωτογραφία, παιδιά, μείνετε κοντά μας, που μπορείς να κάνεις σχέδια απίστευτα. Και επίσης έχει κουρέψει και το ζώο το οποίο σ' αρέσει, τον. Ποιο είναι το σκυλί που θες. Τελένο με το Πομεράνια. Ναι, το οποίο το έχει κουρέψει ως, πώς τον λένε στο ίντερνετ πλέον, το μπου, και να δεις πώς γίνεται με το ένα πομεράνο απλό, πώς γίνεται μπου ξαφνικά. Λοιπόν, για πες μου, ποια ζώα και ενδείκνυται, ποιες ράτσες έτσι που μπορείς να κάνεις φοβερές δημιουργίες. Όλα τα μακρύτριχα. Τα μακρύτριχα. Όλα τα μακρύτριχα. Είναι μύθος ή είναι αλήθεια ότι όσο πιο μακρύτριχο είναι ένα ζώο, τόσο πιο λίγη τρίχα βγάζει έως και καθόλου. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν τρεις ράτσες, οι οποίες. Ποιες είναι αυτές? Είναι τα Μαλτές, είναι τα Yorkshire και είναι και τα Bichon Frise. Αυτά τι είναι τα Φριζέ? Είναι σχεδόν σαν το Μαλτές, με λίγο πιο κατσαρή τριφή. Όχι τα Σίξου, καμία θέση. Ναι. Άρα αυτά δεν βγάζουν πολύ. Καλή επιλογή σου, κανένα μωρό μου, ορίστε. Εγώ είμαι σίγουρη. Και ούτε καλά, δεν θα βγάλει. Πώς καταλαβαίνουμε, αν το θέλεις, πώς μπορούμε στο σπίτι μας να καταλάβουμε, πολλές φορές βλέπουμε ένα ζωράκι και συνήθως από εδώ κάτω, κάτω από τα αυτιά και στην ουρά, από μέσα, κάνουν τους κόμπους. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να το χτενίσουμε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε, αυτό θέλουμε να δείξουμε τη βούρτσα, στην ουσία μπορεί να τα μπλέκουμε περισσότερο από τα να δεις ένα σχέδιο. Τα καλοπίζουμε. Για κάθε σκυλάκι και για κάθε τύπο τρίχας υπάρχει ξεχωριστή βούρτσα που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Βέβαια, αν θα το κάναμε αυτό, για να σας εξηγήσω σε κάθε ράτσα, θα πρέπει να φέρουμε πάρα πολλές βούρτσες σήμερα. Στα περισσότερα σπίτια υπάρχει αυτή η βούρτσα. Αυτή η βούρτσα μπορεί να ξεμπλέξει το Μαλτές μας, όμως θέλει πάρα πολύ προσοχή, επειδή τα δόντια της είναι πολύ μυτερά. Μπορεί να γρατζουνίσουν το δέρμα του σκυλιού και ξαφνικά το σκυλί να είναι πολύ αρνητικό απέναντι στον καλοπισμό, επειδή πονάει. Άρα θέλει απαλά και πάνω-πάνω. Θέλει απαλές κινήσεις, και όταν βλέπουμε ότι το σκυλί μας σε κάποια σημεία κομπιάζει περισσότερο, υπάρχουν ειδικά χτενάκια που μπορούν να προμηθευτούν από το κατάστημα. Τα οποία. Παίρνουν και βγάζουν τον κόμπο μαζί, έτσι, δεν είναι? Ακριβώς. Χτενίζοντας το σκυλί μας, φεύγει ταυτόχρονα και ο κόμπος. Δηλαδή, όλες οι βούρτσες είναι με σιδερένια, δοντάκια. Όλες οι βούρτσες που μπορούν να ξεμπλέξουν το σκυλί και να κάνουν δουλειά, πρέπει να είναι με σιδερένια, δοντάκια. Αν όμως το περιποιούμαστε καθημερινά και δεν μπερδεύονται τόσο. Εντάξει, άμα το είσαι όπως έχετε εσείς τις άλλες που είναι. Αναλόγως στη ράτσα. Τη ράτσα. Αναλόγως στη ράτσα. Αν η τρίχα μας είναι λεία και μυτερή. Και δεν είναι πάρα πολύ μακρύτριχο, δεν έχουμε πρόβλημα με όποια βούρτσα και αν το χτενίσουμε. Ένα Μαλτέζ, έχουμε βέβαια περιοριστεί στο Μαλτέζ, επειδή τα έχουμε κοντά μας. Ένα Μαλτέζ, για παράδειγμα, όλη του η μαγεία είναι το τρίχωμα. Δηλαδή, εγώ, αν ο Κούκι μου κάνει αυτό εδώ το κεφάλι, δηλαδή αυτό εδώ το ομοιόμορφο, πιστεύω ότι μπορεί να μην ξανακοιτάξω και την Εύη. Δηλαδή, να κάνω εκπομπή και να κοιτάω μόνο εδώ. Τέτοια λατρεία έχουμε. Δηλαδή, αυτή η φάτσα τώρα για μένα είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Πονάνε όταν του κάνουμε κοτσιδάκια? Όχι. Όχι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εδώ δεν κατάλαβε αυτό, βρέβη, που δεν το είχαμε κάνει και ποτέ. Πόσο μάλλον αυτό που έχει περάσει άπειρο. Νιώθω ότι τους το τρεβάνε και πονάνε. Όχι. Υπάρχει ειδικός τρόπος που πρέπει να πιάσεις το μαλλί, γιατί δυστυχώς μου έχουν έρθει πολλά σκυλάκια τα οποία έχουν τρύπες στο κεφάλι.
Πιάνουν μαζί και το δέρμα τόσο σφιχτά. Επίσης δεν είναι με οτιδήποτε κοκαλάκι, να πούμε ότι έχετε μια απίστευτη συλλογή στα Pet Supermarket και στο Κηφισό. Αλλά βεβαίως η συλλογή υπάρχει και στην Πυρό στο μεγάλο κατάστημα. Γιατί μου είπες ότι το λαστιχάκι είναι ειδικό που βάζουμε εδώ. Δεν είναι απλά κοκαλάκια όπως σιλικόνη. Ακριβώς. Ναι. Είναι ειδικά κοκαλάκια σιλικόνης, πολύ ελαφριά, έτσι ώστε και να πιαστεί το δέρμα όταν κάνουμε την κίνηση να ανοίξουμε λίγο το δερματάκι. Έχουμε πιασμένη με μόνο την τριχούλα. Λοιπόν, θα πάμε σε... Αυτό το ροζ είναι λακ. Αυτό το ροζ είναι μετάξι, ναι. Το οποίο χρησιμοποιούμε μετά από κάθε καλοπισμό σε μακρύτερα σκυλάκια. Για να κάτσει το τριχούλα την τριχούλα και να γυαλίσει. Πώς βάζεις εμείς δεν μπορούμε να το βάλουμε αυτό. Ναι, άμα θεωρείς μακρύτριχο, μακρύτριχο να σου βάλω. Γιατί για σκυλί δεν σε έχω, είσαι λίγο πιο γκλαμούρ. Όχι, αλήθεια. Αλλά μακρύτριχη μου είσαι. Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα με τους καλοπισμούς σου είσαι πιο πολύ. Θέλω να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και θα γυρίσουμε να κλείσουμε και να αποχαιρετήσουμε την εκπομπή μαζί σας και με το βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει. Διαφημίσεις παρακαλώ. Όταν ο προορισμός σας είναι το Ναύπλιο, μία επιλογή υπάρχει. Luxury Apartments ζεις εδώ. Πολυτέλεια και απλότητα σε μοναδικό συνδυασμό. Με τιμές από 50 ευρώ αλλάξαμε τα δεδομένα στη διαμονή και τη διασκέδαση. Luxury Apartments, πολυχώρος, ζεις εδώ. Ασίνη Ναυπλίου. Τηλέφωνα 275-20-97-040 και 69-77-45-12-83. Μοναδική επιλογή. 7. Ειδικές κατασκευές χώρων πολεμικών τεχνών και μαχητικών αθλημάτων. 7. Όλα τα είδη προστασίας και ένδυσης αθλητών για όλα τα στυλ πολεμικών τεχνών. 7. Τηλέφωνο παραγγελιών 6977 203138. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Για το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, Pet Supermarket εδώ στην παρέα μας και σήμερα καλοπισμός με την groomer μας βεβαίως, όπου έτσι φτάνουμε και στο τελείωμα του καλοπισμού από τον Μπρούνο και του πάει πολύ και το όνομα, πάρα πολύ. Να ρωτήσω κάτι, δεν το φοβούνται το πιστολάκι? Το έχει μάθει από ό,τι βλέπω. Όχι, όταν το συνηθίσεις το σκυλάκι και το επιβραβεύεις βεβαίως για αυτό που δίνονται κάθεται κάτι και ανέχεται. Δίνονται αυτό κάτι με καλό το λόγο σου. Νομίζω ότι ο καλός ο λόγος και το χάδι και η αγκαλιά και το μη φοβάσαι είναι πολύ πιο σημαντικό από το να φάει μια λεχουδίτσα. Εσένα πώς ήρθε να επιλέξεις αυτό το επάγγελμα? Η αμέριστη αγάπη για τα ζώα. Ναι. Τέλεια. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο γιατί ξέρεις, όταν σου έρχεται. Είναι δημιουργία να σου έρχεται ένα ζώο κομπιασμένο και να το φεύγει και να φεύγει κουκλί. Λες, ας πούμε, του δώσα χαρά έτσι, γιατί το ζωή. Ζώο καταλαβαίνει όταν φεύγει από πάνω του όλο αυτό το βάρος. Και κλείνουμε βεβαίως με τη γραβατούλα, έτσι δεν είναι? Τι είναι αυτό, για δείξε μου εδώ αυτό μπροστά που έχεις. Αχ, ο καλέ είναι μπέρμπερι! Καλά, τι θα βάζαμε, καλέ, Μαλτές είναι. Εδώ η Βασίλισσα το ζήτησε, δεν θα βάζαμε ένα μπέρμπερι? Καλά, δεν υπάρχει. Θέλω να πω κάτι επειδή. Η εξειδίκευση πληρώνεται. Και ειδικά όταν έχεις και μία γκρούμερ, σαν την ξαναδεί, που εγώ ξέρω ότι έχω γυρίσει όλες τις γκρούμερ. Όπως και εμείς θα πάμε στα ακριβά κομμωτήρια για να προσέχουμε το μαλλί μας και την επίλυσή μας. Αλλά ο κόσμος μας βλέπει, θα λέει να το πάω στην ξαναδεί που ξέρει τόσα πολλά και στο Pet Supermarket μας είναι πολύ ακριβά. Να πούμε ότι η τιμή είναι όπως παίρνουν όλοι έτσι οι απλοί ακριβώς. Άνθρωποι, ξεκινώντας από όλο full 25 ευρώ. Και αν είναι δυνατόν. Το μόνο σημαντικό να πούμε, Αλέξανδρο, ότι εμείς δεν κοιμίζουμε τα ζώα. Η ξαναδεί δεν πρόκειται ποτέ, ειδικά στο κατάστημά μας, να κοιμήσει τα ζωάκια. Έτσι, γιατί πολλοί συνάλφοι, επειδή κάποια σκυλιά μπορεί να είναι άγρια, τα κοιμίζουν για να τα ηρεμήσουν. Απαλά, για να μην το καταλάβουμε κι εμείς να τον πάρουμε. Πάντως, εγώ έχω πάρει παιδιά σκύλο μια φίλη μου, λέει: θα πάρει να τον πάρει από το. Και τη λέω: εσύ, αυτό περπατάει και πέφτει. Είναι, λέω, μου λέει: μάλλον τον τρομάξανε.
Τελικά πιστεύω ότι δεν τον είχαν τρομάξει, μάλλον λίγο τον προκοιμήσαν. Χωρίς λόγο και αιτία. Και αυτό είναι η γραβατούλα. Να τονίσουμε. Αυτό είναι του καταστήματό μας όταν παίρνουμε του καταστήματός μας, όταν παίρνουμε μέρος σε εκθέσεις, φαντάζομαι. Να τονίσουμε ότι πάντα η νάρκωση μειώνει χρόνο ζωής από το ζώο. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε καλό θα είναι να προσέχουμε πάρα πολύ και εμείς οι ίδιοι οι επαγγελματίες να δείχνουμε λίγο περισσότερη υπομονή με τα ζώα πριν φτάσουμε στο σημείο ακόμα και να βάλουμε φήματρο. Ναι. Το σκυλί κάποιες φορές όμως μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητο. Εντάξει, άμα φτάσετε σε τέτοια επίπεδα είναι κατανοητό. Το σκυλί και δεν έχει μια προσωπικότητα την οποία εγώ πρέπει να τη σεβαστώ. Βέβαια, αν δω ότι το σκυλί στρεσάρεται πάρα πολύ σε αυτό που κάνει, γιατί πλέον είναι μεγάλο ηλικιακά, δεν έχω πολλά περιθώρια αναγκαστικά. Mm-hmm. Όμως νομίζω ότι η νάρκωση είναι κάτι που είναι απαγορεύσιμο για μένα. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Το βιβλίο πάντοτε... αυτό μπροστά σου, τι είναι εσύ που έτσι, το βιβλίο το συγκεκριμένο είναι τα σχόλια των πελατών. Πολύ, τα έχω διαβάσει λίγο. Πολύ ωραία πράγματα. Και ευχαριστούμε κιόλας που μας τίμησες και με το δικό σου σχόλιο, Αλέξανδρε. Το οποίο ήταν, όπως καταλαβαίνεις, έβγαλε μου μία σελίδα. Αλήθεια. Δεν έφαγα τη σελίδα. Γιατί δεν μας το έδειξες, γιατί δεν μας το έδειξες. Να δούμε τι έχει κάνει. Θα ήταν πολύ ωραίο να είχαμε το χρόνο τώρα, βέβαια τον έδωσε. Λοιπόν, να διαβάσουμε κανένα δύο σχόλια. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Ξανθίπη, γιατί είναι πολλές ώρες κοντά στα ζώα μέσα στο Pet Supermarket και σαν γκρούμερ έχει δει πάρα πολλές προσωπικότητες ζώων, μικρών και μεγάλων. Τον Κώστα για την επιλογή του μέσα από τα Pet Supermarket που έκανε. Την Εύη για το ότι πραγματικά σαν μακρύ τριχό περιπείται. Βέβαια, σένα σε περιπείται ο δικός σου, ο Χρήστος, ο Περίς. Και βεβαίως και τον Κούκι μας, γιατί πες Ξανθίπη ότι για 4 μηνών ζωάκι πρώτη φορά δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή, έχει καλούς γονείς. Πολύ καλούς γονείς. Τον πάω στον παιδικό, τον πάω, έχω την κοπέλα που τον διαβάζει, τα πάντα. Φαντάζομαι τον πας και για μπάλα. Πήγαμε ποδήλατο κτλ. Εμείς θα κλείσουμε με ένα φοβερό βιντεάκι που σας είχα προειδεάσει από μοναδικά χτενίσματα και κουρέματα, νύχια, βαμμένα. Θα δείτε κάτι απίστευτα πράγματα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Αγαπάμε πολύ!